είχαμε τους τέσσερις κοινοτάρχες οι οποίοι ήρθαν στη Λευκωσία. Είδαν κάποιους αρμοδίους εκεί. Αποφασίστηκε κάτι? Έχουμε κάποια εξέλιξη? Ναι, η εξέλιξη είναι, Κατερίνα, ότι έπιασαν τόπο οι πιέσεις και οι αντιδράσεις των κοινοτήτων και των ιδιοκτητών εκεί. Είναι που βγήκε ο κύριος Τσίβικος και ο κύριος Χριστοδούλου στην εκπομπή γι' αυτό. Πιθανόν και γι' αυτό. Το Πολιοδομικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε χθες όπως ήταν προγραμματισμένο να καταλήξει στο τοπικό σχέδιο και να προχωρήσει η δημοσίευσή του. Αφέθηκε να δοθεί χρόνος, θα δοθεί χρόνος μάλλον για περαιτέρω διαβούλευση. Έγιναν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, επισημάνσεις και εισηγήσεις προς το Πολιοδομικό Συμβούλιο όπως πληροφορούμαστε και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Προεδρικό. Είχαν φτάσει επιστολές των κοινοτήτων τόσο στον Υπουργό Εσωτερικών όσο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία ζητούσαν οι κοινότητες να δοθεί περισσότερος χρόνος για διαβούλευση. Ένα από τα κύρια αιτήματά τους είναι να γίνει νέα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μάλιστα να γίνει από μελετητή ο οποίος θα την χάνει και της δικής τους εμπιστοσύνης. Και βεβαίως τα υπόλοιπα αιτήματα τα οποία έχουν θέσει, θεωρώντας ότι το τοπικό σχέδιο, οι πρόνοιές του θα είναι χειρότερες από την υφιστάμενη δήλωση πολιτικής που ισχύει. Mm-hmm. Είχαν συνάντηση χθες οι τέσσερις κοινοτάρχες με τα μέλη του Πολιοδομικού Συμβουλίου. Τους δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα προχωρήσει η τελική έγκριση αυτού του τοπικού σχεδίου και έφυγαν ικανοποιημένοι. Ωστόσο, την Παρασκευή θα οργανώσουν... Θα σε ρωτούσα αν έχει αναβληθεί για την Παρασκευή. Όχι. Mm-hmm. Θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας με την διαφορά ότι θα γίνει αυτή τη φορά στην Γεροσκήπο όπου θα εγκαινιάσει ο Πρόεδρος στο συνδετήριο δρόμο λόγω αλλαγής του προγράμματος του Προέδρου καθώς ήταν προγραμματισμένο την ίδια μέρα να γίνουν και τα εγκαίνια του Πολυδύναμου Κέντρου στην Πάφο στις 7 το βράδυ. Λόγω όμως άλλων υποχρεώσεων του Προέδρου θα γίνουν αυτά τα εγκαίνια στις 12 το μεσημέρι. Επομένως, επέλεξαν οι κοινοτάρχες τη συγκέντρωση στις 10. Αναμένονται σήμερα, εν πάση περιπτώσει, να γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι χθες κατέληξαν ότι η συγκέντρωση είναι καλύτερα να γίνει στις 10 το πρωί στη Γεροσκήπου.